και εδώ στην περιοχή ένας δύσκολος χειμώνας με βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις, και εξακολουθεί βεβαίως να υπάρχει αυτό το ζήτημα εδώ στην περιοχή της Μάνδρας. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν είχαμε τα φαινόμενα τα αντιπλημμυρικά, τα πλημμυρικά που ζήσαμε το Νοέμβριο του 2017. Και σίγουρα ένας λόγος που έγινε αυτό είναι και το γεγονός ότι καθαρίστηκαν τα ρέματα, έγινε μια προεργασία, διανοίχθηκαν τα ρέματα, έφυγαν από τη μέση εμπόδια και είναι σε εξέλιξη έργα που σε κάθε περίπτωση όταν θα ολοκληρωθούν θα προσφέρουν αυτή την ανακούφιση που περιμένουν εδώ οι κάτοικοι της Μάνδρας, οι οποίοι για την ώρα δεν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Μιχάλη Λαγογιάννη, που είναι ο επιβλέπων μηχανικός των έργων που είναι σε εξέλιξη των αντιπλημμυρικών από την περιφέρεια Αττικής. Είμαστε στην οδό Κάλβου, στο τέρμα της οδού Κάλβου, στο σημείο που ο αγωγός ο υπόγειος θα συναντήσει την παλιά Εθνική, για να συνεχίσει για άλλα 200 μέτρα μέχρι το ρέμα Σούρες, και ο κύριος Λαγογιάννης θα μας πει περισσότερα για αυτό το έργο, σε τι στάδιο βρισκόμαστε, σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί ο αγωγός εδώ, ο συγκεκριμένος ο υπόγειος, και βέβαια τα έργα στην Αγία, στο ρέμα Σούρες. Βρισκόμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή ο αγωγός εκτροπής του χυμάρου της Αγίας Εκατερίνης είναι περίπου σε ποσοστό 40% έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν κάποιες εργασίες ακόμα μέσα στα σπίτια, όπως λέτε, επί της οδού Κάλβου. Σε αυτό περιμένουμε κάποιες μελέτες επιπρόσθετες αντιστήριξης για να προχωρήσουμε. Τώρα ο αγωγός, το ρέμα, ο χύμαρος ο Σούρες βρίσκεται περίπου κατά 80% είναι ολοκληρωμένος. Και συνεχίζουμε κανονικά. Εδώ στην οδό Κάλβου, που είναι το επίμαχο σημείο θα έλεγα, υπάρχει από την πλευρά των κατοίκων μία ανησυχία και κάποιες διαμαρτυρίες μέχρι σήμερα για το γεγονός ότι πιθανόν φοβούνται τουλάχιστον ότι το έργο αυτό θα προκαλέσει ίσως προβλήματα στα σπίτια, στη στατικότητα δηλαδή. Από την πλευρά τη δική σας, τι γίνεται, έχει γίνει κάποια μελέτη, έχει διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος? Ναι, έχει γίνει μελέτη, είναι αυτή τη στιγμή υποέγκριση και πιστεύουμε ότι σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουμε και εδώ και όλα θα προχωρήσουν κανονικά χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα οι κάτοικοι. Το καλοκαίρι όταν ξεκίνησαν τα έργα λέγαμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε 10 μήνες. Αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για το ίδιο χρονοδιάγραμμα ή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και λόγω καιρού. Ειδικά φέτος είχαμε αρκετές βροχές, Δεκέμβρη και Ιανουάριο. Αλλά πιστεύω όπως και να έχει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί το έργο. Προκόπη. Ναι, μας ακούτε, ναι. Ναι, σας ακούμε, ναι, ναι. Σας ακούμε. Το ευχάριστο είναι ότι μέχρι αυτή την ώρα, κατά τη διάρκεια έτσι της διαδικασίας των αντιπλημμυρικών, δεν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα σοβαρά στην περιοχή, όπως μας λέτε, διότι οι καιρικές συνθήκες είναι άγριες και φέτος το χειμώνα, έτσι. Αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά και να θωρακίσουν την περιοχή. Γιατί κακά τα ψέματα... Τα έργα, ναι, όταν ωστόσο, γίνονται και πρέπει να είναι μεγάλα έργα για να είναι σοβαρά έργα, δεν γίνονται από μία μέρα στην άλλη. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να το μετρήσουμε. Εντάξει, αλλά να μην κολλάνε στην γραφειοκρατία επίσης. Αλλά η ζωή πρέπει να συνεχίζεται ανεμπόδιστα και χωρίς δεινά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οι συνδέσεις με τη Μάνδρα θα συνεχιστούν για όσο χρειάζεται, όπως ούτως ή άλλως και με όλες τις πληγήσεις περιοχές και με δωμάτι και όπου έχουμε βρει προβλήματα και τραγωδίες ανθρώπινες τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, Λασκαράτε, πάμε σε διαφημίσεις, έχω να σου πω. Α, ναι, δεν δουλεύει το ακουστικό μου, σου λέω, σε όλη την εκπομπή. Τι το φορά, μόνο για να με ενοχλεί. Πάμε διαφημίσεις.